Γιατί τη χτυπήσατε τη γιαγιά? Ποιος τη χτύπησε τη γιαγιά? Είναι οι τέσσερις Ρωμά που κατηγορούνται για εισβολή στο σπίτι 89χρονης στη Ζήρο, την κακοποίηση και το θανάσιμο τραυματισμό της. Με εντολή ανακριτή και εισαγγελέα πήραν το δρόμο για τη φυλακή της Νέας Αλικαρνασσού, όπου θα παραμείνουν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης ώστε να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται. Στη διάρκεια της μαραθώνιας διαδικασίας που ξεκίνησε στις 10 το πρωί και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με το θανάσιμο τραυματισμό της άτυχης γυναίκας, η οποία πάλεψε με τους ληστές που εισέβαλαν στο πρατήριο και το σπίτι της τον περασμένο Φεβρουάριο. Όλοι υπέδειξαν ως τον άνθρωπο που χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι το θύμα, τον πέμπτο συνεργό τους, ένα άτομο αλβανικής υπηκότητας, το οποίο καταζητείται. Γιατί τη χτυπήσατε τη γιαγιά? Ποιος τη χτύπησε τη γιαγιά? Δεν είμαι εγώ. Γιατί τη χτυπήσατε? Δεν είμαι εγώ. Γιατί τη χτυπήσατε? Η άτυχη ηλικιωμένη είχε ξυπνήσει έντρομη, αντικρίζοντας τους ληστές πάνω από το κεφάλι της να προσπαθούν να τη δέσουν και να τη φημώσουν, καθώς αρνήθηκε να τους αποκαλύψει που είχε κρύψει τις οικονομίες της. Όπως είχε περιγράψει στους συγγενείς της και τους αστυνομικούς, δάγκωσε μάλιστα στο χέρι τον ένα ληστή, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση άρχισε αμέσως μετά να τη χτυπά στο κεφάλι με γροθιές. Η 89χρονη κατάφερε να λυθεί και να ζητήσει βοήθεια, ενώ πρόλαβε να περιγράψει στους αστυνομικούς τα χαρακτηριστικά των δραστών, πριν υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και αφήσει την τελευταία της πνοή με δραματικό τρόπο. Παρά την πλήρη άρνηση των κατηγορουμένων, ο ανακριτής και η εισαγγελέας Λασιθίου διέταξαν αργά το μεσημέρι την προφυλάκηση όλων των κατηγορουμένων.